Γεια σε όλους, είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoors University. Είμαι στο βουνό και σε αυτό το βίντεο θέλω να κάνω το εξής. Θέλω να στήσω ένα καταφύγιο από ένα κάλυμα θερμοκηπίου. Θα το στήσω έτσι ώστε να μοιάζει με ένα τύπου τυπί, ας πούμε, και θα προσπαθήσω να το ζεστάνω ανάβοντας μία φωτιά στο πλάι του καταφυγίου, δηλαδή στη μεγάλη του πλευρά, και θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω την ακτινοβολία της φωτιάς για να περάσω θερμότητα μέσα στο καταφύγιο. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, δεν ξέρω αν θα δουλέψει, αλλά είναι ένα ωραίο πείραμα και έχω ένα καλό προαίσθημα ότι θα δουλέψει. Επίσης έχω μαζί μου φιλέτο ψαριού παναρισμένο και μπακέτα. Θα φτιάξω μια πολύ ωραία μπακέτα με φιλέτο ψαριού, ντοματούλα, μαρουλάκι και πολύ special, και θα προσπαθήσω να ανάψω και μια φωτιά χωρίς αναπτήρα, μόνο με σπίθα και ένα κομμάτι αμαντού. Δεν ξέρω αν θα βρω στεγνά υλικά για να το κάνω αυτό, αλλά θα προσπαθήσω. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, θα είναι πολύ ωραία. Ο καιρός αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε ηλιοφάνεια και περίπου 6 με 7 βαθμούς. Αλλά έχουμε προειδοποίηση για έκτακτα καιρικά φαινόμενα με ρηπές ανέμων που θα φτάσουν τα 85 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε, λίγο προσοχή. Φαΐ! Φαΐ! Μιαμ, μιαμ, μιαμ! Το σίγουρο είναι ότι εάν στήσω αυτό το κάλυμα τώρα που έχει ήλιο, μέσα θα έχει πολύ ζέστη. Τώρα, επειδή το έδαφος δεν είναι επίπεδο, το νάιλον μου παίζει παιχνίδια στο τέντωμα. Τι εννοώ, κανονικά θα πρέπει να ήταν εδώ τεντωμένο, αλλά αυτή η πλευρά, εκείνη η γωνία, επειδή είναι πιο ψηλά, κάνει εδώ πέρα κοιλιά αυτή η πλευρά. Αλλά δεν ξέρει ούτε το νάιλον, ούτε το έδαφος με τον έχουμε μπλέξει. Ούγκα! Πολύ καλύτερα! Για ασφάλεια. Έτοιμο.
Αυτός είναι ο τρόπος για να καταστρέψεις ένα κάλυμα θερμοκηπίου. Αλλά στη ζωή θα έρχονται πάντα τέτοιες καταστάσεις. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει και να βρούμε μια λύση. Παραδείγματος χάρη, αυτό θα μπορούσε να είναι ωραίο σκηνή. Θα βάλω ακόμα ένα κροκοδυλάκι για να μειώσω λίγο το τράβημα που υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Τώρα που έχει ήλιο είναι πολύ ζεστάκι μας. Δεν είναι για να κάτσει. Νομίζω πως η κλίση του εδάφους είναι υπερβολική για να κινηθώ εδώ. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να φτιάξω ένα τύπο κρεβατιού για να ισιώσω λίγο το έδαφος εδώ. Χρησιμοποιήσω αυτά και αυτό θα το κάνω μέρος του κρεβατιού. Και θα βάλω και δύο stop εκεί πίσω και δύο stop εδώ μπροστά για να μην χρειαστεί να δέσω τίποτα. Θα είναι πολύ ωραίο. Κρεβατάρα! Ωμπο! Ναι! Εδώ κοιμάσαι ρε φίλε, σαν άνθρωπος! Ναι! Είμαι πολύ χαρούμενο! Ήρθε ο χειμώνας, πρέπει να στρώσουμε χαλιά. Όνειρο. Ονειρικό καταφύγιο. Το κρεβάτι μου είναι έτοιμο και τα ρούχα που θα φορέσω το βράδυ είναι μέσα στο sleep bank. Πολύ σημαντικό είναι να απλώνουμε το sleep bank μας πριν μπούμε για ύπνο, για να μπορεί να κάνει διαστολή η μόνωση.
για να δουλεύει καλύτερα. Ήρθε η ώρα για φωτιά. Αυτό εδώ είναι αμαντού. Μοιάζει με φελό. Η υφή του είναι σαν φελός. Πήρε. Το αφήνουμε λίγο εδώ. Να μεγαλώσει και προετοιμάζουμε λίγο μια φωλιά. Τα χόρτα είναι πολύ υγρά, γι' αυτό μας δυσκολεύουν τώρα. Συμπληρώσω ακόμα ένα κομματάκι εκεί μέσα. Όταν ο καιρός είναι έτσι κρύος και υγρός, η φωτιά θέλει λίγο περισσότερη υπομονή και καλύτερη προετοιμασία. Η ιδέα δουλεύει και παρόλο που έχω την πόρτα ανοιχτή, καταλαβαίνω ότι έρχεται θερμότητα από εδώ μέσα στο καταφύγιο. Εάν κλείσω την πόρτα και ρυθμίσω τη φωτιά μου, φτιάξω μια μακριά φωτιά, νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία εδώ μέσα το βράδυ. Έτσι όπως είμαι τώρα, νομίζω ότι άμα έκλεινα τα μάτια, κοιμόμουν άνετα εδώ μπροστά στη φωτιά. Έτσι. Αλλά
η πείνα έχει προτεραιότητα. Captain Igloo. Captain. Captain Igloo. Δεν είναι Captain, είναι Captain Igloo. Οχ. Τι είναι αυτό ρε. Τι πήγα και αγόρασα εδώ ρε. Πώς θα το φάω αυτό. Πώς θα το μαγειρέψω καταρχήν. Αι αι αι. Νόμιζα ότι ήταν ένα κομμάτι παναρισμένο. Αλλά εδώ βλέπω το ψάρι από κάτω και από πάνω έχει κάτι σαν φρυγανιά. Τι είναι αυτό ρε. Αυτό είναι. Πώς θα το κάνουμε δεν ξέρω, αλλά θα το κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι μυρίζει ωραία όμως. Είναι πολύ ωραία. Γιαλαπένιος. Αρίμπα. Αχα. Νομίζω πως είναι έτοιμο. Ναι, μάλλον ήταν για το φούρνο, για να γίνει αυτή η φρυγανιά εδώ πάνω έτσι λίγο τραγανή, αλλά τώρα θα το φάμε έτσι. Πρέπει να το κλειδώσω εδώ πέρα για να μην φεύγει τίποτα. Και καλή όρεξη. Στην οθόνη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σαν κάτι έτσι ψεύτικα παιδικά σάντουιτς που παίρνεις. Είναι πιο βουνίσιο. Και από γεύση, πολύ καλό. Θα φτιάξω και το άλλο μισό της μπακέτας με το υπόλοιπο ψάρι που έμεινε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το φάω, αλλά αν δεν μπορούσα να το φάω θα το κρατήσω για αύριο. Αλλά αυτό θα το ψήσω στη σχάρα. Να δω πως θα γίνει. Αυτό ήταν πολύ νόστιμο. Γύρω στο νούμερο 2. Και οι δύο τρόποι που μαγείρεψα το ψάρι δεν ήταν οι σωστοί τρόποι. Είναι για φούρνο. Αλλά από γεύση είναι μια χαρά. Το δεύτερο δεν κατάφερα να το φάω όλο. Οπότε έχω φάει και για αύριο. Μετά από τόσο φαΐ όμως είμαι έτοιμος να κόψω μερικά ξύλα, να ετοιμάσω τη φωτιά μου για το βράδυ, να ζεστάνω το μπουκάλι μου με το νερό και βούρ στο κρεβάτι μου.
Το καλοριφέρ είναι έτοιμο. Έφυγε μέσα στο sleeping bag. Και τώρα που η φωτιά έχει πιο πολύ μάκρος, φέρνει πολύ περισσότερη ζέστη εδώ μέσα. Θα είναι μια ζεστή βραδιά. Η φωτιά φέρνει πολύ καλή θερμότητα εδώ μέσα. Έχει κάνει το καταφύγιο φουρνάκι. Αυτή τη στιγμή έχουμε εδώ μέσα 24 βαθμούς. Σε λίγο που θα πέσει η φωτιά, θα πέσει και η θερμοκρασία εδώ μέσα. Οπότε θα μπορώ να κοιμηθώ άνετα. 24 βαθμοί είναι πάρα πολύ. Ώρα για ύπνο λοιπόν. Τα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Η ώρα είναι 7 και 4. Βρέχει σχεδόν όλο το βράδυ. Και πριν λίγο κατάλαβα και μία από αυτές τις ρηπές ανέμου που, για τις οποίες υπήρχε προειδοποιητικό. Και σκέφτομαι ότι εάν συνεχιστούν αυτές οι ρηπές ανέμου αυτής της ταχύτητας, ίσως να έχω θέμα με το συγκεκριμένο καταφύγιο, γιατί εδώ πέρα σε αυτή την πλευρά είναι πολύ ψηλό. Και η αλήθεια είναι ότι δεν αισθάνομαι και 100% σίγουρος για το σημείο που πιάνουν τα κροκοδυλάκια, επειδή όλο το καταφύγιο στηρίζεται σε εκείνο το σημείο. Φοβάμαι να μην σκιστεί εκείνο το σημείο, γιατί πραγματικά ο άνεμος είναι δυνατός. Αυτό που θα κάνω είναι να σηκωθώ, να πιω κάτι ζεστό από το θερμό και να ξεκινήσω να μαζεύω και να μην ρισκάρω πιο πολύ σε αυτές τις συνθήκες. Και κάτι που ξέχασα να τονίσω είναι ότι στο κρεβάτι κοιμάσαι πολύ καλύτερα από το έδαφος. Το κρεβάτι δούλεψε πολύ ωραία. Oh man, το καίει ακόμα ρε. Αυτό είναι το σημείο για το οποίο φοβόμουν. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει λίγη πίεση, αλλά νομίζω πως θα άντεχε. Αλλά καλά είναι να μην ρισκάρουμε. Και κάπου εδώ αυτή η πολύ ωραία περιπέτεια έφτασε στο τέλος της. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν περάσατε όμορφα σε αυτή την περιπέτεια μαζί μας, κάντε του μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Και αν θέλετε να μας στηρίξετε ακόμα περισσότερο, ρίξτε μια ματιά στην περιγραφή. Θα βρείτε προϊόντα merchandise στο Outdoors University και ένα link για τη σελίδα μας στο Patreon. Να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Τσάω!